Συνελληνές μου, ένα μήνυμα θέλω να δώσω για όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για τους Έλληνες, που για κάποιο λόγο, είτε γιατί τους έδωσε κρεμμύδια Χρυσή Αυγή, καρότα, πιπεριές, αυτά τα ζαρζαβατικά που δίνουνε, για να αποκομίσουν κάποιον ψήφο. Συμφωνώ ότι μέσα στους κόλπους της Χρυσής Αυγής είναι αρκετά παλικάρια, πραγματικά μελάνιες ψυχές, πλανεμένα εντωμεταξύ μερικά, όμως είδαμε μια Χρυσή Αυγή που κυνήγαγε τους λαθρομετανάστες, στις λαϊκές, έκανε το ρόλο της αστυνομίας με την ανοχή του κράτους και του περακράτους, βέβαια, έτσι δεν το κάνατε, έτσι. Διότι ένα χαστούκι να δώσεις και να υβρίσεις σε οτιδήποτε, θα είχατε φουσκώσει τις μηνύσεις. Εσείς αντιθέτως, κάνατε χρέη της αστυνομίας και μάλιστα δικαστή, εισαγγελέα. Αυτά ήταν όλα με ανοχές του παρακράτους. Βέβαια, κάποιοι θα πούνε ότι τους πήγανε φυλακή. Ναι, φυλακή γιατί ενοχλήσανε πολλά παλικάρια κάποιους Εβραίους σιωνιστές. Όμως, η δομή της Χρυσής Αυγής είναι καθαρά σιωνιστική, είναι καθαρά αποστατική. Δεν έχει τίποτα ελληνικό, έχει μόνο ενθεληνισμό. Ιδιαίτερα στο κομμάτι όλης της ναζιστικής κουλτούρας. Και όχι μόνο, αλλά και στα άτομα που πρωτοστατούν. Ενώ είδαμε όλες αυτές τις εξελίξεις, να κυνηγάτε τους λαθρομετανάστες, να κάνετε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε τώρα τον πρόεδρο, τον γραμματέα δεν έχει πρόεδρο Χρυσή Αυγή, σαφώς δεν έχετε πρόεδρο, και βεβαίως βλέπουμε τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, αγκαλιά και φωτογραφία με τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας. Υπάρχει κοινότητα πακιστανική. Εδώ είναι Ελλάδα. Θες Πακιστανέ να ζήσεις στην Ελλάδα, έλα να δούμε με ποιο νόμο ήρθες και έλα να δούμε πώς θα ζήσεις. Κοινότητες μέσα στο κράτος απαγορεύονται. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται μέσα στην Ελλάδα κοινότητα και κάθε κοινότητα έχει δικαιώματα. Τα δικαιώματα που έχεις είναι βάση του συντάγματός μας και βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ούτε μουσουλμανικές κοινότητες, ούτε πακιστανικές, αν θες πακιστανική κοινότητα στο Πακιστάν. Ουέ και αλλήμωνο η ελληνική κοινότητα στην Αμερική να μην σεβαστεί τους αμερικανικούς νόμους, αλλά και το Σύνταγμα της Αμερικής. Όποιο και αυτό αν είναι, ας είναι ακόμα και εταιρεία. Δεν σας καταλάβαινε. Αν δεν απορροφήσετε από ένα σύστημα, να πάτε στο σπίτι σας, αν έχετε σπίτι, γιατί και εκεί είναι ένα κομμένο κομμάτι της Ινδίας. Πρέπει να ξέρετε όλοι ότι το Πακιστάν δεν είναι χώρα. Κόπηκε ένα κομμάτι με συνθήκη των Σάξονων και των Κινέζων από εκεί και δημιουργήθηκε το Πακιστάν ως μουσουλμανική κοινότητα. Τώρα μετά το κάνανε κράτος. Τι κράτος είναι? Δεν είναι αυτά τα κράτη. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη γελιότητα στην Ελλάδα. Αλλά εσύ ρε Χρυσαυγίτη, δεν βλέπεις τον γενικό γραμματέα που είναι αγκαλιά με τον Πακιστανό και δηλώνει ως κοινότητα? Δεν σε καταλαβαίνω. Και το ελληνικό σου φρόνημα που είναι? Η ελληνικότητά σου που είναι? Να ξεκαθαρίσω ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ποτέ τίποτα σοβαρό. Ήταν πάντα μια βαλβίδα αποσυμπίεσης μιανού παρακράτους. Και βεβαίως όλες οι συγκινήσεις ήταν παρακρατικές. Στη Θεσσαλονίκη, όταν με χτύπησαν για τη δολοφονική επίθεση που κάνανε σε μένα, δηλώνω επίσημα ότι ήταν παιδιά της Χρυσής Αυγής και αναρχόπλητα. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν ξέρω, ρε Έλληνα πολίτη, ρε παλικάρι, τι θες με αυτά τα μορφώματα? Όταν μιλάμε για αναρχοάπητα, υπηρετούν πάντα σιωνιστικές, εβραϊκές πρακτικές. Και το δηλώνει κιόλας. Η Αντίφα λέει για το Ενωμένο Ισραήλ, για το Μεγάλο Ισραήλ, για την προστασία του Ισραήλ. Εδώ είναι Ελλάδα, ρε παλικάρια. Πήγαμε εμείς στο Ισραήλ να κάνουμε τίποτα? Καταλαβαίνετε τι λέμε? Ξεφωνίζονται παντού το Χίτλερ, αυτό το βρωμιάρι. Τι δουλειά έχετε εσείς με αυτόν? Έχετε? Και αν έχετε, τότε η ελληνικότητά σας και το μέτωπο, το ελληνικό που προβάλλετε, πού είναι? Σίγουρα είστε στη Βουλή. Μα είστε στη Βουλή. Έχετε καταλάβει ότι δεν έχετε σύσταση σώμα στη Βουλή? Η Βουλή δεν έχει σύσταση σε σώμα. Και εσείς εκεί μέσα είστε βουλευτές. Άρα είστε παράνομα στη Βουλή. Ποιος έκανε τη συμφωνία για να είστε παράνομοι, παλικάρια μου? Και σήμερα όλοι αυτοί οι χρυσαυγίτες, γιατί δεν μιλάνε με τη διοίκησή τους να δουν τι έχει γίνει? Την τεράστια παρανομία που θα ξεσπάσει και πάνω τους. Ποιος τους καθησυχάζει? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Όμως, για αρκετά παλικάρια στη Χρυσή Αυγή που σέβονται τον εαυτό τους, θα πρέπει να μην έχουν καμία εμπλοκή με τη διοίκηση και με αυτό το μόρφωμα το παγκόσμιο,
που έρχεται ως ναζιστικό, σοσιαλιστικό, ναζιστικό, το ίδιο πράγμα είναι, οι ίδιες του είναι οι ρίζες, έρχεται και στην Ελλάδα. Μια ξενόφερτη αηδία, σαν όλες τις άλλες που έχουν έρθει. Έχουμε μια πραγματική δημοκρατία η οποία δεν έχει κόμματα. Αλλά και τώρα που έχει κόμματα, η Βουλή δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που είστε μέσα στη Βουλή. Έπρεπε τώρα η διοίκηση και οι βουλευτές Χρυσής Αυγής να έχουν βγάλει τους παγκόσμιους λογαριασμούς μέσα στη Βουλή και όχι να κάνουν λεονταρισμούς με τους νεοδημοκράτες ή με τα άλλα πρόσωπα. Έχετε πολύ συγκεκριμένη δομή. Είστε βουλευτές. Δεν έχετε συσταθεί σε σώμα, άρα δεν είστε βουλευτές. Αλλά έτσι όπως είναι όλοι, είστε κι εσείς. Μέσα σε αυτό το χαμό λοιπόν, γιατί δεν βγάζετε και τις δύο αποφάσεις που είναι τα 600 δις, τα οποία είναι της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας και δεν είναι του ΣΟΡΑ. Αν φοβάστε, μήπως είναι του ΣΟΡΑ. Δεν είναι του ΣΟΡΑ, είναι της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας. Και εκ δευτέρου, είναι η τεράστια, ο τεράστιος παγκόσμιος πλούτος που υπογράφεται και κάθε χρόνο σε ισολογισμό στη Βουλή. Τον υπογράφουν λοιπόν όλοι. Έχετε τόσες ευκαιρίες να κάνετε πολιτική πραγματική και κάνετε μια στήρα πολιτική. Μέσα σε ποια διαδικασία, σε ποιο πλάνο. Να μοιράσετε κρεμμύδια και πατάτες για να πάρετε την ψήφο μιας γιαγιάς. Να πάτε μέχρι πού. Τα ποσοστά σας είναι πάρα πολύ χαμηλά και χαμηλότερα από τότε που πρωτοβγήκατε. Βεβαίως επειδή είστε ένας παρακρατικός μηχανισμός, σας εμφανίζουν όλα αυτά τα πορτοκάναλα ότι υπάρχετε, ούτε καν υπάρχετε. Και γιατί έχετε ψηφίσει παράνομους νόμους και γιατί έχετε συμμετέχει σε όλους τους παράνομους νόμους και γιατί δεν κάνετε κάτι σαν αντιπολίτευση που είναι το δίκαιο των Ελλήνων, ο πλούτος των Ελλήνων και η απελευθέρωση των Ελλήνων. Δεν έχετε τίποτα ελληνικό μέσα σας, ειδικά η διοίκηση. Τα παλικάρια που έχουν ελληνικότητα μέσα τους και που αντιλαμβάνονται την Ελλάδα και την πραγματική δημοκρατία, είναι η ώρα να φύγουν. Είναι η ώρα να αποκόψουν από όλη αυτή τη μόλυνση, η οποία η μόλυνση είναι στις κεφαλές τους. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε πολύ μεγάλες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Εσείς πραγματικά που είστε στην Βουλή έπρεπε να έχετε μπει σε μια μεγάλη αντιπαράθεση για όλους τους Έλληνες. Και για όλα αυτά πιστεύω, τα πραγματικά τα δικά σας. Αφήστε τα πιστεύω και δεν ξέρετε. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, είναι πάλι σε μια θέση που δεν ξέρεις. Άρα, βλέπουμε τώρα μετά από αυτόν τον αγώνα που εσείς κάνατε στη βάση, γιατί είναι έκανε ο Μιχαλολιάκος στη βάση, μετά από τόσο αγώνα που κάνατε και φυλακή που φάγατε για αυτό που εκτελούσατε ως αστυνομία. Και για χιλιάδες παράνομα πράγματα θα πω. Αλλά ουσιαστικά η βάση πλήρωσε το ρίσκο, το κόστος. Τώρα λοιπόν βλέπετε τον Γενικό Γραμματέα να είναι αγκαλιά με τον Πακιστανό. Μέσα. Άρα συμφωνείτε για τους Πακιστανούς. Χθες τους κυνηγάγατε, τώρα τους παίρνετε και για δουλειά. Πώς το καταλαβαίνετε, ρε παλικάρια. Αυτό δεν είναι κολοτούμπα, αλλά είναι προδοσία. Αλλά έχετε κάνει και σχάδι προδοσία μέσα στη Βουλή που ήσασταν, στην παράνομη Βουλή. Και γιατί ακόμα είναι παράνομη. Και γιατί δεν έχει συσταθεί σε σώμα, γιατί δεν έχετε τις έδρες σας μέσα και οι έδρες σας είναι ψεύτικες και γιατί ακόμα συνεχίζετε και περιπλανείτε τον κόσμο ως Χρυσή Αυγή. Και ως μέτωπο εθνικό. Πρέπει να φύγει γρήγορα το εθνικό από πάνω, δεν έχει τίποτα με εθνικότητα και δεν έχετε τίποτα με Ελλάδα. Έχετε μόνο με ένα ξενόφερτο μόρφωμα που έρχεται για άλλη μία φορά, με μια πραγματική αποστατική ξενόφερτη δίθεν ακροδεξιά, λες και το άκρο αριστερά είναι κάτι διαφορετικό. Με προσωνύμια τα οποία ούτε καν μας αγγίζουν σε μια πραγματική δημοκρατία και δει στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή περνάει τόσο τεράστια κρίση. Και εσείς αν μη τι άλλο την κάνετε χειρότερη. Σε όλους λοιπόν αυτούς που μπορούν ή που πλανεύτηκαν ή που δεν αντιλήφθηκαν τι ακριβώς είναι η Χρυσή Αυγή, είναι άλλο ένα μόρφωμα, ένα δηλητηριασμένο μόρφωμα, το οποίο σήμερα οι αποδείξεις μόλις και θα συνεχίζονται. Είδατε το Γενικό Γραμματέα να προσκυνάει τα γόνατα της Μπακογιάννη. Είδατε όλους τους Ιωνισές πώς τους προσκυνάει ο Μιχαλολιάκος. Τι κάνετε εκεί μέσα, ρε παλικάρια. Μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για δημοκρατία. Μιλάμε για την πατρίδα μας. Μιλάμε για τις ζωές μας. Και εσείς κάθεσαι και κάνετε πλάκα. Και εσείς κοιτάτε τους Έλληνες και είστε ήδη μες στη Βουλή. Και θα έπρεπε να έχετε τεινάξει την Βουλή στον αέρα από τις αλήθειες, έτσι. Τις αλήθειες. Να βάλετε ένα μεγάλο θέμα. Αλλά τελικά είναι τι ο μισθός σας. Θα τον πληρώσουμε εμείς το μισθό σας. Κάντε το. Θα έρθουν άσχημες ώρες. Και έχετε πάρει θέση αρκετοί από εσάς. Αλλά όλα θα τα λύσει ο πολίτης. Ο πολίτης στη βάση, έτσι όπως γεννηθήκε, από τον πολίτη τον ίδιο πήρατε δύναμη. Και σας τίμησε, σας έβαλε στη Βουλή. Και αντί αυτού τον προδίδεται συνεχώς, ακόμα και σήμερα, σε τόσο τεράστιες αλήθειες που υπάρχουν γύρω μας.
και τεράστιες αλήθειες όσον αφορά και για τη δομή σας. Είστε στη Βουλή. Ναι, δείχτε μας το ΦΕΚ, σύσταση σε σώμα στη Βουλή, που εσείς ο πολιτικός συνδυασμός Χρυσή Αυγή είναι στη Βουλή και με πόσους βουλευτές. Αν δεν το έχετε, δεν είστε στη Βουλή. Είστε μαζί με όλους αυτούς που γενοκτονούν το έθνος μας και είναι στην μεγάλη τεράστια απάτη, την παγκόσμια απάτη, καπήλευση εξουσίας στην Ελλάδα. Και με ό,τι αυτό έχει γίνει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σκεφτείτε το. Τίποτα, θυμάστε τι είχα πει. Όλοι θα έρθουν απέναντί μας. Και όλοι θα γονατίσουν. Κοιτάτε όλοι οι προσκυνημένοι που είναι. Όλα τα κόμματα. Μηδενός εξαιρουμένου. Πέστε μου ένα κόμμα το οποίο είναι για το συμφέρον του ελληνισμού στην ελληνική επικράτεια. Κανένα. Ε τότε τι υπηρετείτε. Τα πραγματικά παλικάρια και ψυχές που είναι στη Χρυσή Αυγή πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Δεν έχουν τι να κάνουν εκεί μέσα. Και να συστρατευτούν στην ελληνικότητα, στον ίδιο τον πολίτη, για την ίδια τη δημοκρατία. Οι ευκαιρίες δεν θα είναι πάντα ανοιχτές. Όλο αυτό το μόρφωμα θα διαλυθεί. Δεν το φτιάξανε ποτέ για να επιζήσει. Το φτιάξαν μόνο για να σπάσει κάποια άλλα πράγματα που έρχονται. Είναι μια ξενόφερτη δημιουργία, η οποία πραγματικά θα διαλυθεί και δεν έχει κανένα λόγο παραπάνω και λιγότερο από τον ίδιο τον σοσιαλισμό ή και τον ναζισμό που τον φάγαμε πάλι στα μούτρα. Απ' έρχεται μια ταμπέλα. Πραγματικά οι ελληνικές ψυχές πρέπει να ενωθούν στον ίδιο στόχο και σκοπό της ίδιας απελευθέρωσης. Της πραγματικής δημοκρατίας, η οποία δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση και αποδεικνύεται. Και ως πρακτική εφαρμογή, αλλά και ως θεώρημα στη δικιά μας γραμματεία και στη δικιά μας πολιτεία. Με όλα τα ελάχιστα αξιακά πρωτόκολλα, για να πάμε πραγματικά για μια πολιτική του πολίτη. Και να ζήσουμε. Γιατί τώρα δεν ζει κανένας μας. Ούτε εσείς που είστε σκλαβωμένοι. Ακόμα και στα πιστεύω σας, τα οποία δεν ξέρετε τι είναι. Γιατί αν ξέρατε, δεν θα τα πιστεύω. Θα τα γνωρίζω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Οι αποφάσεις και οι επιλογές, όλες δικές σας. Έλληνα πολίτη, μην δίνεις παραπάνω περιθώρια και δικαιώματα σε κανέναν. Θα μετανιώσεις. Ήδη έχεις μετανιώσει για πάρα πολλά. Μην μετανιώσεις και για τα καινούργια. Οι αποφάσεις θα είναι πολύ συγκεκριμένες. Και δι θα είναι πάνω σε σένα. Στον ίδιο τον άνθρωπο. Στην ίδια τη δημοκρατία. Στην ίδια τη ζωή. Κάντε το. Έστω και για πρώτη φορά. Να φύγουμε από την κατάπτωση και από τον αφανισμό μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.